Σήμερα είναι νομίζω μια σημαντική μέρα για τον Αλμυρό. Δίνουμε στην κυκλοφορία τη γέφυρα εδώ, η οποία είχε ταλαιπωρήσει αρκετούς μήνες τον κόσμο. Είναι ένα έργο το οποίο έχει η ανέλαβη περιφέρεια. Συνεργαστήκαμε πολύ καλά με τον Δήμο και νομίζω ότι το βλέπετε κι εσείς ότι έχει με πάρα πολύ μεγάλη κίνηση. Σταματάει αυτή η ταλαιπωρία μέσα από το ποτάμι το οποίο γινόταν. Αναγκαστικά γινόταν, δεν μπορούσε να γίνει. Και έτσι σιγά σιγά δίνουμε στην κυκλοφορία και άλλες γέφυρες. Σε λίγες μέρες έχουμε στη γέφυρα Αργύρη, μετά γίνεται η Αμπελιά και αλλού και σε άλλα σημεία όσο μπορούμε. Η κυκλοφορία στο ένα ρεύμα της γέφυρας γίνεται εκ περιτροπής μέχρι να γίνει όπως και είδατε, το υπόλοιπο. Όπως είδατε, κανονικά θα γίνει από το Υπουργείο ολοκληρωμένη, αλλά αυτή τη στιγμή, όπως είδατε και από το σήμα, θα πρέπει να γίνει με πολύ προσοχή, όπως ορίζει το σήμα. Προσεκτικά, εδώ είναι, νομίζω ότι... Ήταν ένα έργο, κύριε Περιφερειάρχη, που είχε καταρρεύσει στον Ιαννό. Δαπανήθηκαν κάποια εκατομμύρια για να γίνει. Και τώρα με τις πρόσφατες πλημμύρες δημιουργήθηκε πάλι στην άκρη, πρόβλημα. Δηλαδή, η εισαγγελική έρευνα έχει ολοκληρωθεί. Δεν γνωρίζω. Τι εικόνα έχετε? Δεν είμαι ακόμα εισαγγελέας. Ίσως στην επόμενη ζωή μου να γίνω. Δεν έχετε ενημέρωση δηλαδή? Όχι, δεν ασχολούμαι καθόλου με αυτό το θέμα. Εγώ κοιτάζω αυτό το οποίο η δουλειά μου είναι να είμαι περιφερειάρχη και να ασχολούμαι τα έργα και με αυτά που πρέπει να κάνω. Δεν γνωρίζω. Η οριστική αποκατάσταση σε όλο αυτό είναι θέμα του Υπουργείου Υποδομών. Νομίζω ότι θα το βάλει, γιατί πιστεύω ότι από αυτά που έχω ακούσει ότι είναι μεγάλη προτεραιότητα η γέφυρα σου. Όχι, γιατί κι άλλο στο κοινό. Νομίζω γρήγορα θα πρέπει να το αναλάβουμε. Αλλά ήδη τώρα που βλέπετε ότι υπάρχει κυκλοφορία, οπότε είμαστε καλά. Ωραία. Ένα σημαντικό έργο, γιατί μέχρι πρώτη ω κύριο Μπουκόρο η η γέφυρα του Ξηριάτου Αλμυρού είναι κρίσιμη σημασίας για την οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου. Βλέπω ότι υπάρχει μια άριστη συνεργασία των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης του Δήμου και της Περιφέρειας, όπως είπε ο κύριος Περιφερειάρχης, και με την κυβέρνηση που είναι το πρώτο επίπεδο, η οποία οφείλει και το κάνει να διασφαλίζει τα κονδύλια. Εδώ έχουμε μια προσωρινή, δεν θα την έλεγα καθόλου πρόχειρη όμως, προσωρινή αποκατάσταση που αν θέλετε ευνοεί τη λειτουργικότητα της περιοχής, την κυκλοφορία. Βεβαίως θέλουμε να ολοκληρωθεί το έργο και εφόσον είναι από τις πρώτες γέφυρες που αποκαταστάθηκαν προσωρινά, νομίζω ότι και η μόνιμη αποκατάσταση θα είναι κατά προτεραιότητα. Είναι αυτή η γέφυρα εδώ στον Αλμυρό, η γέφυρα στον Πελεγκρίνο στο Πήλιο και η γέφυρα στην άλλη μεριά που έγινε οριστική αποκατάσταση, οι οποίες και θα προηγηθούν προκειμένου τον επόμενο χειμώνα να μην υπάρχουν καθόλου προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή μας. Είμαστε όλοι από κοντά, παρακολουθούμε. Από τη Βουλή έρχονται πολλές διατάξεις που έχουν να κάνουν με την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας, τις οποίες και στηρίζουμε και προσπαθούμε πάντα να βελτιώσουμε. Σιγά σιγά η κανονικότητα θα επανέλθει μετά τη μεγάλη καταστροφή με τη συνδρομή όλων μας. Έγινε τεράστια προσπάθεια από εμάς, από την τεχνική μας υπηρεσία και από τον εργολάβο της εργασίας του οποίου παρακολουθούσαμε καθημερινά να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα αυτό το πολύ σημαντικό έργο για την περιοχή του Αλμυρού και των περιχώρων. Σήμερα λοιπόν είμαστε στην ευχάριστη θέση να το δώσουμε σε κυκλοφορία, να εξυπηρετείται ο κόσμος, ο κάθε πολίτης, περιμένοντας το Υπουργείο, το οποίο έχει αναλάβει, όπως γνωρίζετε καλά, με ΦΕΚ, την αρμοδιότητα της αποκατάστασης γεφυρών και δρόμων και να ολοκληρώσει το έργο του με την κατασκευή και της άλλης γέφυρας και να δει και αν χρειάζονται ενισχύσεις το ποτάμι, του Ξηριά, το οποίο θα το κάνει το Υπουργείο όπως έχει δεσμευτεί. Κατά τα άλλα, εμείς συνεχίζουμε το έργο μας με αποκαταστάσεις μικρές, αλλά πάμε και σε μεγαλύτερες όπως η γέφυρα στο Γαλανόρεμα στην Ζαγορά, το οποίο και αυτό είναι οικονομική σημασία και θα ξεκινήσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Ένα σημαντικό έργο σήμερα εγκαινιάζεται στην περιοχή του Αλμυρού. Εγώ προσωπικά να ευχαριστήσω τον κύριο Περιφερειάρχη, την κυρία την Περιφερειάρχη, που από την πρώτη μέρα ανάγκης των καθηκόντων βρίσκουμε σε μια άριστη συνεργασία μεταξύ τους. Είναι ένα επίτευγμα αυτό που σε σύντομο χρονικό διάστημα δόθηκε σήμερα η γέφυρα προς διευκόλυνση όλων των πολιτών. Ήταν πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Να φανταστείτε ότι για αυτά τα 150 μέτρα, 200 μέτρα χρειαζόταν να κάνουμε 20 χιλιόμετρα για να μπορούμε να πάμε σε κάποια άλλα χωριά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλοι οι πολίτες αυτό το έργο το αγκαλιάζουν, το αγαπάνε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ στον κύριο Περιφερειάρχη, στους κύριους βουλευτές, στην κυρία την Περιφερειάρχη που βοηθούν πάντα την πόλη του Αλμυρού. Με τον κύριο Περιφερειάρχη έχουμε μια άριστη συνεργασία.
σε όλους τους βαθμούς, είναι πάντα εδώ, δείχνει την αγάπη του στην πόλη του Αλμυρού και θα συνεχίζουμε με τη συνεργασία πάντα που έχουμε. Τι έγινε τελικά εδώ πέρα, κύριε Δημαρχέ, μετά από πόσα εκατομμύρια αποκατάστασης είχαμε πάρει εδώ πέρα? Εμείς παίζουμε με ευρώ, ούτε με εκατομμύρια, ούτε με χιλιάδες. Άρα λοιπόν είναι πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε περισσότερο, δεν ξέρουμε, είναι θέματα που αφορούν άλλους, καλά θα κάνετε να ρωτήσουν τους άλλους. Εμείς σαν Δήμος, τα έσοδα τα οποία μου είναι πάρα πολύ λίγα, άρα λοιπόν σε επίπεδο χιλιάδων ευρώ μπορώ να σας πω κάτι. Εισαγγελική έρευνα έχετε καταλάβει ολοκληρωθεί? Αυτό που είπε ο κύριος Περιφερειάρχης, σε μια άλλη ζωή, σε ένα διαφορετικό σύμπαν, μπορεί να συνυπάρξουν και να σας δώσουν περισσότερες πληροφορίες. Έτσι.